ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ ενδέχεται να αποστείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία εάν ο ρωσικός στρατός καταφέρει να διαρρήξει το ουκρανικό μέτωπο, σύμφωνα με δήλωση του Ουκρανού εμπειρογνώμονα, συνταξιούχου συνταγματάρχη Όλεγ Σταρίκοφ. Όπως επισημαίνει ο εμπειρογνώμονας, η πιθανότητα εισόδου ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία είναι αρκετά υψηλή. Ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να στείλουν τα στρατεύματά τους σε περίπτωση κατάρρευσης του ουκρανικού μετόπου και μαζικής αποχώρησης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, εφόσον οι ρωσικές δυνάμεις εισέλθουν στην περιοχή. Παράλληλα τονίζει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα έχει επίσημη εμπλοκή, καθώς η απόφαση θα αφορά μεμονωμένες χώρες. Έτσι, το άρθρο 5 του χάρτη του ΝΑΤΟ δεν θα εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση, είπε. Αν υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις στην επιχειρησιακή κατάσταση, ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ μπορεί να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ το ΝΑΤΟ ως οργανισμός δεν θα παρέμβει. Επιπλέον σημειώνεται ότι η πιθανότητα εμπλοκής δυτικών στρατών στην Ουκρανία δεν είναι νέα, καθώς είχε αναφερθεί νωρίτερα και στη βόρεια στρατιωτική περιφέρεια. Αν μιλήσουμε για συγκεκριμένες χώρες, η Πολωνία φαίνεται να είναι η πιο ενεργή, με το βλέμμα στραμμένο στη δυτική Ουκρανία, ειδικά το Λβόφ, όπως γράφουν διάφορα ειδησιογραφικά site. Οι χώρες της Βαλτικής θα μπορούσαν να σχηματίσουν συμμαχία με την Πολωνία, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο αν αισθανθούν την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, καθώς είναι επιφυλακτικές να προχωρήσουν χωρίς αυτήν.